Από τον Χριστοδούλου η μπάλα πήγε στον Αγγέλου. Δείτε εδώ και πάλι. Προηγούμενη φάση ο Γιαννάκης πάνω στον Σάβιτς που στήθηκε. Οι ΑΕΤΕΣ άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Πρέλεβης θα επανέλθει σε λίγο. Εδώ ετοιμάζεται. Ο Μαρκόπουλος δίνει τις οδηγίες του. Ο Πρέλεβης αντί του Κόρφα. Εδώ και πάλι η φάση με Γιαννάκη και Σάβιτς. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλο Πανιόνιος. Είδατε κάτω από ποιες συνθήκες έκανε το σούτ ο Γιαννάκης. Εντελώς εκτός ισορροπίας. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Αγγέλου. Χριστοδούλου. Πάθησε να κλέψει ο Σάβιτς, χρεώνεται με φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Σάβιτς. Πρώτο πρόβλημα σε φάουλ για τον Σάβιτς που έχει έναν διάλογο εκεί με τον Γιαννάκη. Για να δούμε πάλι τη φάση. Ο Χριστοδούλου με την μπάλα. Ο Σάβιτς φαίνεται να χτυπάει την μπάλα. Ο Ιβάνοφ το χρέωσε με φάουλ. Και είναι το τρίτο για τον Σέρβο. Τον Σέρβο της Βοσνίας που έχει ο ΠΑΟΚ στη σύγκρισή του. Τον Σάβιτς που έχει αναδειχθεί και πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα της Γιουγκοπλάστικα τότε. Την ομάδα του Σπλιτ. Και θέλει, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, να φτάσει για μια ακόμη φορά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Στο δούλου με τις βολές. Έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Πανιόνιο. 28-27. Ο Πρέλεβιτς φτάνει μέχρι τέλος. Ολοκληρώνει με καλάθι 29-28. 5 πόντοι του Πρέλεβιτς στο παιχνίδι, έχει 1 στα 4 τρίποντα. Ο Γιαννάκης τώρα. Ο Χριστοδούλου έδωσε για τον Στόουξ. Καλάθι από τον Στόουξ, 30-29. Με την προσπάθεια αυτή ξεπέρασε τους πόντους που είχε πετύχει σε ολόκληρο το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη και πετύχει μόνο 6, τώρα ήδη 7. Πανιόνιος έχει την ευκαιρία για μία ακόμη επίθεση. Ο Τέρνερ πλησιάζει στο καλάθι και δεν αστοχεί. 32-29. Νέο time-out από τον Σούλη Βαρκόπουλο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς βλέπετε και πάλι την πολύ όμορφη προσπάθεια του Χένρι Τέρνερ. Και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιόνιος προηγείται 32-29. Δείχνει πιο όριμος στις επιλογές του, πιο σίγουρος σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιόνιος που είχε ένα εντυπωσιακό sprint στην αρχή με το 8-0. Εδώ είναι η προσπάθεια του Τέρνερ, από την οποία το σκορ έγινε 32-29 υπέρ της ομάδας της Αθήνας. Το παιχνίδι ξανάρχισε μετά το time out του Μαργόπουλου. Μπάλα από τον Σάβιτς πήγε στο γαλακτερό. Δύο λεπτά για το τέλος του μηχρόνου. Μπουτούρης με την μπάλα. Το δευτερόλεπτο για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Μπουτούρης έξοχη κίνηση. Μειώνει στον πόντο 31-32. Ο Μίσας έχει παραπονά από την άμυνα των παιχτών του σε αυτή τη φάση. Ο Μίσας που έχει κοντά του και τον πρόεδρο του Πανιωνίου, τον Γεράσιμο Βεντούρη, ο οποίος κάθεται στον πάγκο της ομάδας. Στου τριών πόντων από τον Γιαννάκη, ο Τέρνερ είναι εκεί για να πάρει την μπάλα. Ο Γιαννάκης και πάλι. Και τώρα ο Αγγέλου. Ο Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη, ο Πανιώνης που έχει 1 στα 11 τρίποντα και επιμένει. Την φορά το καλάθι 2 πόντων από τον Γιαννάκη. 34-31. Με 6 πόντους από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που επέστρεψε φέτος στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο, αλλά όχι σαν παίκτης του Άρη, όπου γνώρισε μεγάλες δόξες, σαν παίκτης του Πανιωνίου πια. Ο Πρέλεβιτς, προσπάθεια που έγινε και από τον Μπέρι, ο Τέρνερ τώρα με την μπάλα και ο Αγγέλου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Πανιώνιος μπροστά, 3 πόντους, είναι στην επίθεση με τον Γιαννάκη. Χριστοδούλου.
30 δευτερόλεπτα, τα 12 για την ομάδα του Πανιωνίου. Στόουξ στον Αγγέλου, πολύ δύσκολα, 6 δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Και έχουμε διακοπή, σφύριγμα, 3 δευτερόλεπτα ο Στόουξ. 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα του ΠΑΟΚ, χρεώθηκε από τον Βούλβερο τον Ιβάνοφ. Και έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Ζήτησε time out ο Μίσας και διακοπή 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου στο Αλεξάνδριο. Τότε από τους δύο προπονητές αυτό το time out, το τελευταίο για το πρώτο ημίχρονο, ενώ εσείς βλέπετε στατιστικά στα σούτ εντός παιδιάς καλύτερο το ποσοστό του ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα πολύ άσχημο ποσοστό ο Πανιώνιος, όπως είπαμε και πριν, στα τρίποντα μόλις 9% με μία στις 11 προσπάθειες. Πανιώνιος που έχει 56% στα δίποντα. Στους σκόρες ο Μπέρι έχει 10, ο Τέρνερ 12, η μονομαχία των Αμερικανών παράλληλα με τη μονομαχία των δύο ομάδων για την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου Κόρατς. Τελευταία δευτερόλεπτα, ο Κόρφας μάλλον θα πάει στο σούτ για να δούμε, κρατάει την μπάλα, 9 δευτερόλεπτα, ο Σάβιτς είναι ψηλά για να κάνει το σκριν, για να διευκολύνει ίσως το συμπαίκτη του. Πάντα Κόρφας κλείνεται, κερδίζει, όχι, τελικά Κόρφας που κάνει την προσπάθεια, πολύ δύσκολα ο Στόουξ και το τέλος του ημιχρόνου. Το τέλος του ημιχρόνου που βρίσκεται τον Πανιώνιο να προηγείται εδώ στο Αλεξάνδριο 34-31. Διαφορά 3 πόντων για την εθνική ομάδα, ασφαλώς η συνέχεια θα είναι συγκλονιστική. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα γυρίζουμε στα στούντιο της Αγίας Πατρίδας. Τελικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο. Σκορ πρώτο ημιχρόνου όπως είδατε και εσείς, 34-31 για τον Πανιώνιο, την ομάδα της Αθήνας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη οι παίκτες.